Συνεχίζουμε την ανάλυση των μαθημάτων των θρησκευτικών της τρίτης γυμνασίου και σήμερα στο δεύτερο μέρος από το δεύτερο κεφάλαιο της δεύτερης θεματικής ενότητας. Ο τίτλος, είπαμε, του μαθήματός μας είναι «Ερμηνεύοντας την πρόταση ζωής της Χριστιανικής Εκκλησίας», θα ασχοληθούμε με την ανάλυση του Χριστολογικού Δόγματος. Και εδώ πέρα, όπως και με το Τριαδικό Δόγμα, έχουμε να κάνουμε με μια δύσκολη περίπτωση εξήγησης του και γι' αυτό το λόγο θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο κατανοητά γίνεται. Μάλιστα, στο προηγούμενο μάθημα, όταν κάναμε αναφορά στις εμφανίσεις της Αγίας Τριάδος στην Καινή Διαθήκη, ήδη πήραμε μια πρώτη κατά κάποιο τρόπο εικόνα για το τι θα ακολουθήσει σχετικά με το τι είναι ο Χριστός. Ουσιαστικά η ανάλυση αυτή του χριστολογικού δόγματος είναι να δούμε τι είναι ο Χριστός, διότι στην πορεία της Εκκλησίας διαμορφώθηκαν διάφορες αιρετικές διδασκαλίες που προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν φιλοσοφικά ή ηθικά την ύπαρξη του Χριστού. Για να το κάνουμε αυτό καλύτερα, παίρνουμε αφορμή από πάλι, όπως και στο προηγούμενο μάθημα, από ένα εισαγωγικό κομμάτι και απόσπασμα από την Αγία Γραφή. Αναφερόμαστε στο γεγονός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπως ακριβώς αυτό καταγράφεται και παρουσιάζεται από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Το βιβλίο μας παραθέτει εκτός από την αγιογραφία επίσης και το κείμενο και μας διευκολύνει να κατανοήσουμε κάπως καλύτερα ή να πάρουμε αφορμή για να εξηγήσουμε πιο εύκολα το χριστολογικό δόγμα. Εάν δούμε λίγο το περιστατικό, έχουμε να κάνουμε με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, ο οποίος εμφανίζεται στην Ναζαρέ της Γαλιλαίας, στην Παρθένο Μαρία, για να της ανακοινώσει το ευχάριστο γεγονός, μια ωραία είδηση για την γέννηση του Σωτήρος και την δική της συμβολή σε αυτό το γεγονός. Σαφέστατα, η Μαρία εξεπλάγει, διότι ακόμα δεν είχε νυφευθεί με τον Ιωσήφ, δεν είχε παντρευτεί, ουσιαστικά δεν είχε άνδρα, ήταν περιορισμένη στον ναό. Επομένως, ήταν χαρακτηριστική η απορία της πώς θα γίνει αυτό. Απαντήσεις στις απορίες της δίνει ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, αναφερόμενος στην παρουσία ουσιαστικά και την συμβολή του Αγίου Πνεύματος ως προς την σύλληψη του Σωτήρος, όπως ακριβώς δηλαδή είχε γίνει και με τη σύλληψη του Ιωάννη του Προδρόμου. Η Μαρία αντιλαμβάνεται το γεγονός και ουσιαστικά δέχεται αυτή την παρέμβαση του Κυρίου μέσω του Αρχαγγέλου Γαβριήλ και την παρέμβαση του Αγίου Πνεύματος, ότι αυτό θα ενεργήσει σε αυτή την σύλληψη του Θεού Λόγου. Και ουσιαστικά από εκείνη τη στιγμή ξεκινάει όλη αυτή η διαδικασία της σωτηρίας της ανθρωπότητας, μπαίνει σε πλήρη εφαρμογή το σχέδιο της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία της ανθρωπότητας, όπως είχαμε αναφέρει στα μαθήματα της πρώτης γυμνασίου, όταν παρουσιάζαμε αυτή την πορεία στην Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Και εδώ είναι το συγκεκριμένο περιστατικό όπου μας δίνει και αφορμή πιο εύκολα να εξηγήσουμε το τι είναι ο Χριστός, πώς δηλαδή συνυπάρχουν στο πρόσωπο του Χριστού, πώς υπάρχουν η θεία και η ανθρώπινη φύση μέσω της συμβολής της Θεοτόκου, της Παρθένου Μαρίας και η θεία φύση μέσα από την παρουσία και την παρέμβαση στο γεγονός του Αγίου Πνεύματος. Θα το δούμε τώρα
πώς ουσιαστικά τι είναι ο Χριστός και πώς αναλύεται το χριστολογικό δόγμα. Ούτως ή άλλως είδαμε αρκετά πράγματα και στο προηγούμενο μάθημα μέσα από το σύμβολο της επίστειος. Τι σημαίνει χριστολογικό δόγμα, με ποιες ιδιαιτερότητες έχει και ποιες είναι οι δυσκολίες για να το κατανοήσουμε καλύτερα. Συγκεκριμένα, πρέπει να αναφέρουμε ότι ο Χριστός θεωρείται αγέννητος Θεός που γεννάται από την Παναγία και παίρνει την ανθρώπινη φύση. Επομένως λέμε ότι στο πρόσωπο του Χριστού ενώθηκε ουσιαστικά και πραγματικά η Θεία και η ανθρώπινη φύση. Ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, με ένωση των δύο φύσεων στο πρόσωπό Του. Έχει δύο φύσεις, δύο θελήσεις και δύο ενέργειες. Και αυτό που ουσιαστικά ονομάζεται ως αντίδοση των ιδιωμάτων δεν σημαίνει ότι η μία φύση ανταλλάσσει στην άλλη χαρακτηριστικά ή ότι οι δύο φύσεις ενώθηκαν και έγιναν ένα μείγμα, όπως θα δούμε στη συνέχεια με άλλες αιρετικές διδασκαλίες, αλλά είναι ένωση πραγματική στο πρόσωπο του Χριστού. Ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε για το τι περίπου εννοούμε με αυτή την ένωση. Αν φανταστούμε τον πυρακτωμένο σίδηρο. Έχουμε δηλαδή το σίδηρο ο οποίος καίγεται και από τη φωτιά, οπότε έχουμε φωτιά και σίδηρο που γίνονται ένα στην ουσία, αλλά και τα δύο διατηρούν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά τους. Ένα έτσι παραστατικό κάπως παράδειγμα για να καταλάβουμε τι περίπου εννοούμε με αυτήν την διδασκαλία. Και τονίζουμε ότι τη σημασία της ένωσης στο πρόσωπο του Χριστού των δύο φύσεων, διότι μόνο έτσι δίνεται πραγματικά δυνατότητα στον άνθρωπο να ενωθεί με τον Θεό και στη συνέχεια να σωθεί, διότι έχουμε πρόσληψη ουσιαστικά της ανθρώπινης φύσης η οποία θεραπεύεται από την αμαρτία και λαμβάνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά της θείας φύσης, έτσι ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να ξεπεράσει την αμαρτία και να ενωθεί πραγματικά με τον Θεό. Εκτιμούμε ότι καλύψαμε και αναλύσαμε όσο το δυνατόν πιο απλά το τι είναι και το χριστολογικό δόγμα και έτσι ολοκληρώσαμε αυτή την ενότητα, αυτό το μάθημα που ουσιαστικά έδινε έμφαση σε αυτά τα θεολογικά ζητήματα της χριστιανικής διδασκαλίας, όπως άλλωστε αποτυπώνονται και στο σύμβολο της πίστης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.